Είδαμε στην σημερινή εκπομπή τα του Δήμου, είδαμε τα της περιφέρειας. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και με μία ακόμη εκλογή. Έχουμε 4 κάλπες, ευρωεκλογές. Εκεί, δόξα τω Θεώ, κάθε μέρα σχεδόν ευρωβουλευτές γυρίζουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της περιφέρειάς μας. Υποψήφοι, έχουμε τις περιφερειακές, είδαμε και στη σημερινή εκπομπή, τις δημοτικές, έχουμε και τις τοπικές εκλογές. Και έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο Δημήτρης Τζιερτζίδης, είναι υποψήφιος τοπικός σύμβουλος Δράμας, με την παράταξη Ενώνουμε τη Δράμα. Κύριε Τζιερτζίδη, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Φυλαχτέ. Καλησπέρα σε όλους τους συνδυσμότες του Δήμου Δράμας. Τοπική κοινότητα τώρα. Μιλάμε για την κοινότητα Δράμας. Έτσι, τοπική κοινότητα. Της πόλης, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Έτσι ακριβώς. Τοπική κοινότητα. Είναι η κοινότητα η οποία αφουγκράζεται όλη την κοινότητα την τοπική εδώ του Δήμου Δράμας και μεταφέρει όλα αυτά τα προβλήματα στο κεντρικό ψηφοδέλτιο, στο κεντρικό Δήμο και στο Δήμαρχο. Είναι σαν να λέμε τα χωριά όπως είχαν την παλιά κοινότητα και τον πρόεδρο και όπως υπάρχει και τώρα, και αυτή μεταφέρει όλα τα προβλήματα στο Δήμο Δράμας και στο Δήμαρχο. Είναι πολύ σημαντική και τώρα με τον Κλισθένη έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα, ότι ξεχωρίζει από το κεντρικό ψηφοδέλτιο του Δήμου και ουσιαστικά ο δραμηνός λαός καλείται να επιλέξει ξεχωριστά την τοπική κοινότητα και τους τοπικούς υποψηφίους που θα αφουγκραστούν τα προβλήματα της κοινότητας της Δράμας και θα τα μεταφέρει στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να πούμε ότι, Δημήτρη Τζιερτζίδη, υπάρχει από το 2011 ο θεσμός των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Τώρα θα ονομάζονται όλες οι κοινότητες. Σε κάθε, πρέπει να πούμε τους τηλεθεατές για να γνωρίζει ο κόσμος, ότι όταν λέμε Δράμα εννοούμε τη Δράμα, φυσικά Νέα Μισός, Αρκαδικός, Αμπελάκια, Νέα Σεβάστια και Ταξιάρχες, η Σύψα. Είναι όλα αυτά η πόλη της Δράμας. Έτσι ακριβώς. Όταν λέμε πόλη δηλαδή είναι και η μακρινή Σύψα μέσα στην πόλη της Δράμας. Αντίστοιχα έχει ο Μαυρόβατος, έχει το Μοναστηράκι, όλα τα χωριά του Δήμου Δράμας θα έχουν και αυτά αντίστοιχα συμβούλια. Μέχρι δύο σταυρούς. Μιλάμε για μια τοπική κοινότητα με 20.000 πληθυσμό, μεγαλύτερη στο νομό Δράμας. Με 40. 40, ναι, σε ψηφοφόρους. Σε ψηφοφόρους. Έτσι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, και μιλάμε για ένα δεκαμελές διοικητικό τοπικό συμβούλιο, το μεγαλύτερο, διότι στην Χωριστή και στον Ξηροπόταμο θα είναι 7 μελές. Και στα χωριά από 300 κατοίκους ως 2.000 θα είναι πενταμελές το συμβούλιο. Τα λέμε αυτά εδώ γιατί πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζει τι είναι τοπικό συμβούλιο. Και λόγω του ότι θα ψηφίσουμε σε δύο διαφορετικούς χώρους, θα είναι εκλογικό κέντρο Α και εκλογικό κέντρο Β. Στο Α θα ψηφίζεις δημοτικές και τοπικές, στο Β θα ψηφίζεις ευρωεκλογές και περιφερειακές. Έτσι, άρα ακριβώς. Η μία κάλπη του Δήμου θα είναι ο Δήμαρχος και η άλλη δίπλα θα είναι τα τοπικά συμβούλια. Τώρα εσείς γιατί στην τοπική κοινότητα και όχι στο Δήμο? Κοιτάξτε να δείτε, είμαι γέννημα θρέμα της Δράμας, οι γονείς μου μεγάλωσαν και γεννήθηκαν εδώ όπως και εγώ. Πιστεύω ότι ξεκινάω από την τοπική κοινότητα της Δράμας, διότι η Δράμα με γνωρίζει και ο κόσμος με γνωρίζει. Είμαι 43 χρονών, είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά και γνωρίζω τα προβλήματα της Δράμας, γιατί ζω μες στη Δράμα και εργάζομαι μες στη Δράμα και γνωρίζω. Και με γνωρίζει πολλοί κόσμος, διότι και από την εργασιακή μου απασχόληση γνωρίζω πολλά προβλήματα της Δράμας. Και πιστεύω ότι κατεβαίνοντας τις εκλογές αυτές εδώ, της τοπικής κοινότητας Δράμας, θα λύσω πολλά προβλήματα σε συνεργασία βέβαια πάντοτε, γιατί αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι εδώ μιλάμε για συνεργασίες τώρα από εδώ και πέρα με τον Κλισθένη. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά προβλήματα της Δράμας, τα οποία απασχολούν την τοπική κοινότητα της Δράμας. Οτιδήποτε θα περνάει και από την τοπική κοινότητα, πρέπει να πούμε, και από την κοινότητα, από το Συμβούλιο της κοινότητας και μετά θα έρχεται θέματα που αφορούν την πόλη. Ακριβώς. Ορίζονται από τον Κλισθένη. Τώρα εδώ δεν θα ήταν καλό, φυσικά είναι κάτι διαφορετικό η πόλη,
θα έλεγα και η χωριστή και ο ξηροπόταμος για διαφορετικούς λόγους, mm-hmm. από τις υπόλοιπες κοινότητες, δεν θα ήταν καλό να γίνει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο εκεί και να μην υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα με παρατάξεις? Κοιτάξτε να δείτε, σε χωριά μικρά, εκεί έχουν καταρτιστεί ψηφοδέλτια ανεξάρτητα, αλλά σε μια τοπική κοινότητα της Δράμας δεν μπορούσε να μην υπάρχουν και παραταξιακά ψηφοδέλτια. Αλλά όλα, πιστεύω, στο τέλος θα καταλήξουν στη συνεργασία. Γιατί άμα δεν συνεργαστούμε, και αυτό είναι το νόημα του νέου νόμου, του Κλεισθένη, ότι δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και πιστεύω στην συνεργασία και των άλλων παρατάξεων που θα υπάρχουν μέσα στην τοπική κοινότητα, και όπως και αυτό ορίζει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εκεί ακόμα θα υπάρχουν συνεργασίες. Μια μικρογραφία είναι. Φυσικά, ακριβώς. Όταν λέτε ενώνουμε τη Δράμα, εσείς λέτε την κοινότητα Δράμας. Την κοινότητα αντίστοιχα είναι ο Μαυρόβατος. Έτσι ακριβώς. Και στις άλλες. Για πες μου τώρα, για ποιο λόγο με τον Μαμσάκο? Κοιτάξτε να δείτε. Ο Χριστόδουλος ο Μαμσάκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται τόσα χρόνια με την κοινωνία της Δράμας και με τις. Ακριβώς και αυτός ξεκίνησε από την τοπική κοινότητα της χωριστής, σαν πρόεδρος, ύστερα δημοτικός σύμβουλος, αντιδήμαρχος, και γνωρίζει, πιστεύω, όλο το Δήμο Δράμας, τα προβλήματα που έχει, και έχει δείξει την ανάλογη δράση μέσα στον Δήμο Δράμας. Και τα αποτελέσματά του ήταν ορατά. Όλα αυτά τα 5 χρόνια που πέρασαν σαν δήμαρχος της Δράμας, πιστεύω ότι έχει δείξει τις συνεργασίες που έχει κάνει. Και πιστεύω ότι έχει κάνει και με άλλους δήμους συνεργασίες. Δέστε την συνεργασία που έκανε με άλλους δημάρχους και έφερε αποτελέσματα και στο Δήμο Δράμας. Λοιπόν, άρα και τώρα και με τον Κλεισθένη πιστεύω ότι θα συνεργαστεί και ότι θα φέρει πολλά μεγάλα αποτελέσματα για τη Δράμα. Ποια θεωρείτε τα πιο σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να απασχολήσουν το επόμενο Συμβούλιο της Κοινότητας Δράμας? Κοιτάξτε να δείτε. Πιστεύω ότι είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Εκεί πρέπει να κοιτάξουμε να είμαστε έτοιμοι. Και από εκεί και πέρα, εκτός από την καθημερινότητα, από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο Δραμηνός, πιστεύω ότι έχουμε μετά να κάνουμε μια τοπική κοινωνία της Δράμας. Π.χ. να πω ένα παράδειγμα. Το φυσικό αέριο που έρχεται σε λίγο καιρό, πιστεύω ότι θα αποτελέσει για τον Δήμο Δράμας, την τοπική κοινότητα της Δράμας, ένα μεγάλο αβαντάζ σε ενεργειακή αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή, τα σχολεία, ενεργειακή αναβάθμιση, είναι ένα σημαντικό θέμα που πιστεύω ότι θα αποτελέσει πάρα πολύ σαν σωστή επένδυση για την τοπική κοινωνία της Δράμας και να λύσει, ας πούμε, προβλήματα ενεργειακά και να χαμηλώσουμε το κόστος στο Δήμο Δράμας. Αυτό. Ο κόσμος τώρα που έρχεσαι σε επαφή, κύριε Τζερτζίδη, γνωρίζει καταρχάς από ότι υπάρχει αυτό το συμβούλιο? Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή με 10 χρόνια καθυστέρηση δεν γνωρίζει ότι... Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα πρόβλημα που όντως δεν γνωρίζει πολλοίς κόσμος, ότι υπάρχει τοπική κοινότητα της Δράμας. Αυτή είχε γίνει με τη συνένωση με τα άλλα χωριά που είχαν έρθει στο Δήμο Δράμας και τότε είχε γίνει η τοπική κοινότητα της Δράμας. Δεν το γνωρίζει, αλλά πρέπει εμείς να βοηθήσουμε στο να το γνωρίσει αυτό το πράγμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί από την τοπική κοινότητα ξεκινάνε όλα και έρχονται στον Δήμο Δράμας. Η τοπική κοινότητα αφουγκράζεται, το διοικητικό συμβούλιο, η τοπική κοινότητα αφουγκράζεται και μεταφέρει όλα αυτά τα προβλήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και να τονίσουμε φυσικά ότι ήδη στέλνουν και πολλοί από τις περιφερειακές εκλογές ότι δεν υπάρχουν αριστείδιν εκλεγμένοι εδώ. Εδώ είναι μια μάχη σταυρού, πρέπει να πω. Ήταν στην αρχή ο Κλεισθένης έλεγε ότι θα υπάρχει επικεφαλής της παράταξης. Τώρα τελικά όλοι μπαίνετε στη διαδικασία του σταυρού. Πόσοι είστε υποψήφοι στην παράταξή σας? Είμαστε 13 στο δικό μας ψηφοδέλτιο. Είναι από 11 ως 17 είναι το ανώτερο.
Και ουσιαστικά είναι μια σκληρή μάχη. Είναι μια μάχη του Σταυρού. Είναι δύο οι Σταυροί. Ακριβώς. Μέχρι δύο που μπορεί κάποιος να βάλει. Είναι πολύ μεγάλο το, πολύ μεγάλη η περιοχή την οποία καλύπτει η πόλη της Ράμας. Έτσι. Με τους οικισμούς της. Γενικά είναι μια εκλογική αναμέτρηση πρώτης Κυριακής, πρέπει να πούμε τον κόσμο, για να γνωρίζει, κύριε Τζερτζίδη. Είναι Κυριακής... και ευκαιρία να κάνουμε και ένα σεμινάριο εδώ. Ναι. Πρώτης Κυριακής, δεν υπάρχει δεύτερη εδώ. Τη δεύτερη Κυριακή. Υπάρχει απλώς μόνο η εξής, ότι ο πρόεδρος, όταν υπάρχει για να βγει πρόεδρος στην τοπική κοινότητα, πρέπει να συγκεντρώσει το 50-1. Άρα, αν τυχόν, επειδή θα έχουμε 4 ψηφοδέλτια στην τοπική κοινότητα της Δράμας, δεν θα έχουμε 50-1 λογικά, οπότε θα πάει για πρόεδρος, θα ψηφιστεί στην πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου από τα μέλη που θα βγουν στην τοπική κοινότητα. Από τις δύο πρώτες παρατάξεις, οι δύο πρώτοι ουσιαστικά, από την πρώτη παράταξη και από τη δεύτερη παράταξη, θα μπουν στη διαδικασία και θα ψηφίσουν οι 11 για να βγάλουν τον επόμενο πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας και μάλιστα Σεπτέμβριο, λέτε, δηλαδή θα έχουν και μήνες να το σκεφτούν κιόλας. Τι θα κάνουν. Ακριβώς. Από μικρός ασχολείστε με τα κοινά. Κοιτάξτε να δείτε. Από μικρός, όχι, δεν μπορώ να το πω ότι ασχολούμαι με τα κοινά. Όχι, από τις προηγούμενες εκλογές ασχολούμαι με τα κοινά. Από μικρός, όχι. Σας θυμάμαι όμως, σε θυμάμαι να είσαι γενικά ενεργός πολίτης και ενεργός στα πολίτης, πολιτιστικά κινούμε... και σε πολλά άλλα. Έτσι ακριβώς. Είμαι αρχιμουσικός στη Φιλαρμονική στην Καλύφητο. Είμαι και ιδιωτικός υπάλληλος σε μια επιχείρηση σαν οδηγός. Και από μικρός, ας πούμε, ήμουνα στην πάλη. Στη ζωή. Και γενικότερα ενεργός πολίτης. Φυσικά, εννοείται. Ενημερωνώσουν δηλαδή για το τι συμβαίνει στην πόλη. Έτσι. Εγώ σε θυμάμαι πάνω πάντοτε. Από 20 χρόνια. Έτσι. Όπως και σε όλα τα, μπορείτε, σε όλα τα δημοτικά συμβούλια ήμουν παρόν. Μπορώ να πω και σε μεγάλο βαθμό. Γιατί έβλεπα, ας πούμε, και δημοτικά συμβούλια, να το πω και αυτό εδώ πέρα. Γνωρίζεις ότι... δηλαδή πώς λειτουργεί το σύστημα. Ακριβώς. Βέβαια, ήμουνα, διετέλεσα και μπορώ να πω ότι ήμουνα και μέλος του Διοικητικού Συμβούλου του Πολιτιστικού Οργανισμού. Διετέλεσα και διοίκηση για 2 χρόνια, 2,5. Τα πήγατε καλά, έχει. Πάρα πολύ καλά. Στο Πολιτιστικό Οργανισμό πιστεύω ότι είναι ένα κομμάτι, μπορώ να μιλήσω γιατί ήμουνα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο διετέλεσε πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν τα πράγματα που γίνανε στο Δημοτικό Οδείο και στο Πολιτικό και στο Φεστιβάλ, πιστεύω ότι είναι χειροπιαστά και φαίνονται στο δραμηνό λαό. Και αυτό συνετέλεσε ο Δήμαρχος Χριστόδουλος Μαμσάκος, ο οποίος με τις κατευθύνσεις, αλλά και με τον πρόεδρο, τον τέος πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού, τον Ανέστη τον Τερζή, πιστεύω ότι έγιναν πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Μάλιστα. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο... γι' αυτό σας λέω ότι αυτά φαίνονται στη Δράμα. Είναι ένα κομμάτι που το γνωρίζω και το ξέρω και έχει φανεί. Και θεωρείτε ότι είναι πολύ σημαντικός και ο τομέας του πολιτισμού γενικότερα. Φυσικά. Πρέπει να πω. Ενεργοί πολίτες, το είπατε κι εσείς, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και λίγο παραπάνω η κοινωνία για να ζητήσει, για να επιβάλλει, για να αλλάξει κάποια πράγματα μέσα στην πόλη. Γιατί τώρα είστε εσείς υποψήφιοι που συζητάμε μαζί σας, όμως και η κοινωνία δεν πρέπει να είναι πιο ενεργή. Φυσικά πρέπει να είναι ενεργή. Γι' αυτό εδώ ο Κλισθένης δίνει ένα ακόμα εργαλείο, το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά δίνει και δημοψηφίσματα τα οποία μπορούν να γίνουν μέσα στην πόλη για κάποια θέματα, να καλέσει η τοπική κοινότητα κάποια δημοψηφίσματα τα οποία μπορεί να γίνουν και να ουσιαστικά να δράσει και ο πολίτης, να τον βάλουμε συμμέτοχο σε πράγματα μελλοντικά τα οποία πρέπει να γίνουν. Ένα παράδειγμα να σας πω, το οποίο το βλέπω, ας πούμε, στην πόλη, είναι το παζάρι. Το οποίο έχουμε τον χώρο, ας πούμε, που γίνεται εκεί. Το οποίο έχει παραμείνει στο χώρο τον οποίο είναι μέσα στην 19η Μαΐου. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να έρθει στον κόσμο και να αποφασίσει ο κόσμος το τι πρέπει να γίνει.
αν τυχόν πρέπει να φύγει, αν τυχόν πρέπει, αν είναι εκεί όπως είναι, είναι καλά κτλ. Γι' αυτό λέω ότι και ο κόσμος πρέπει να είναι συμμέτοχος και να πει την άποψή του και αν συμφωνεί ή όχι. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, γίνονται κάποιες κινήσεις, κάποιοι αντιδρούν, κάποιοι... ενώ αν τυχόν έχουμε τη σύμφωνη σε γνώμη... Σε τέτοια ζητήματα, λέτε, ακριβώς, πρέπει και η τοπική κοινωνία ακριβώς να παίρνει θέση, έτσι, όπως θεωρώ ότι και το θέμα των νεκροταφείων, κύριε Τζερτζίδη, πολύ θα είναι σημαντικό, ένα θέμα το οποίο το, η επόμενη διοίκηση του Δήμου, όποια και αν είναι η παρούσα ή αν είναι κάποια άλλη, θα πρέπει να το δει με αμεσότητα, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Κύριε Φυλακτέ, το θέμα των κημητηρίων είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μας αφορά όλους. Βλέπετε την κατάσταση και ο κόσμος βλέπει την κατάσταση η οποία έχουν έρθει τα πρώτα κημητήρια. Είναι γεμάτα εντελώς και δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να γίνει μέσα στην επόμενη τριετία, πρέπει να έχει γίνει το νεκροταφείο το καινούριο. Αυτό πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ένα το οποίο είναι, όποια δημοτική αρχή και αν είναι, πρέπει κατευθείαν να γίνει και να προχωρήσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μπορεί να λέμε για δρόμους και για πρόσβαση, για τα οποία είναι πολύ πιο δύσκολα στο να γίνουν. Αλλά το θέμα των κημητηρίων νομίζω ότι είναι στο αποκορύφωμα και ότι πρέπει να γίνει άμεσα. Κύριε Τζερτζίδη, ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε στον κόσμο. Δημήτρης Τζερτζίδης είναι υποψήφιος τοπικός σύμβουλος Δράμας, της πόλης της Δράμας, με την παράταξη Ενώνουμε τη Δράμα. Το μήνυμα που θέλω να δώσω στους συνδημότες μου είναι ότι όλοι μαζί να πάνε να ψηφίσουν, πρόσωπα ενεργά, τα οποία εμπιστεύονται μέσα στην πόλη της Δράμας και να δώσουν την ψήφο εκεί που γνωρίζουν ανθρώπους και γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν. Πιστεύω όλοι να πάνε να ψηφίσουν, σημαντικό αυτό εδώ πέρα, και για να αλλάξουμε την πόλη της Δράμας και να την ανεβάσουμε, γιατί πιστεύω ότι το βλέπετε κι εσείς ότι είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων, γενικώς και στην περιφέρεια και σε όλα. Γι' αυτό πρέπει, πιστεύω, ότι πρέπει να βάλουμε σωστά άτομα στις σωστές θέσεις, εκεί οι οποίοι ξέρουν, μπορούν, γνωρίζουν και πιστεύω ότι κάτι θα βάλουν με ένα λιθαράκι. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη τον Τζερτζίδη. Είναι γέννημα Θρέμα Δραμηνός, υποψήφιος σύμβουλος στην κοινότητα Δράμας με την παράταξη Ενώνουμε την Δράμα. Ήμασταν εδώ, συζητήσαμε. Καλό αγώνα, κύριε Τζερτζίδη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλεχτέ. Να είστε καλά. Και μην ξεχνάμε, Δράμα, Νέα Μισός, Αρκαδικός, Αμπελάκια, από την άλλη Νέα Σεβάστια και Σύψα, μαζί με την πόλη φυσικά, είναι η κοινότητα της Δράμας. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.